Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κουζιλουκάς και από εδώ έχω μαζί μου τον Μιχάλη Κουζιλουκά και θα πούμε σήμερα μερικά πράγματα για το ποια είναι η διαδικασία για να πάει κάποιος στην Αμερική ένα μεγάλο ταξίδι anyway με αεροπλάνο για να βοηθήσουμε τους φίλους οι οποίοι είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό. Γεια σας και από μένα. Θα δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνει αυτό το ταξίδι, κυρίως συμβουλές και tips που θα βοηθήσουν όποιον δεν το έχει ξανακάνει να το κάνει πολύ πιο εύκολα. Τέλεια. Και ξεκινώντας, φαντάζομαι ότι έχετε κλείσει εισιτήρια ή είστε στη διαδικασία, για παράδειγμα, κλείνετε τις θέσεις. Και ένα ερώτημα που έχουν πολλοί είναι ποιες είναι οι καλύτερες θέσεις. Για μας, κατά κύριο λόγο, πιστεύω είναι να μην είναι στη μέση. Ένα από τα μεγάλα αεροπλάνα έχουν τρεις λωρίδες, οι δύο είναι στα πλάγια και υπάρχει μια κεντρική. Ειδικά αν είσαι στις δύο κεντρικές θέσεις, είναι πολύ δύσκολο να βγεις έξω να περπατήσεις. Οπότε καλύτερα να είσαι σε κάποια θέση που είναι στο διάδρομο. Αλλά θα δεις ότι συνήθως αυτές είναι πιασμένες και είναι πιθανόν να πρέπει να πληρώσεις κάποια λεφτά, τα οποία νομίζω ότι για ένα ταξίδι μεγάλο ίσως αξίζει να το κάνει κανείς. Και σίγουρα αν ταξιδεύετε ζευγάρι, οι δύο θέσεις προς το διάδρομο είναι καλύτερες. Με κάποιον να κάνει τη θυσία να κάτσει στη μέσα, εκτός και αν έχετε την τύχη να ταξιδέψετε στις πλαϊνές θέσεις που είναι τρεις και να μην έχει έρθει ο τρίτος, οπότε μπορείτε ουσιαστικά να κάνετε ό,τι θέλετε. Τέλεια. Και δεν το τυπώνεις πουθενά το εισιτήριο, δεν χρειάζεται να πας να το πάρεις. Συνήθως στο αεροδρόμιο φτάνεις με τα διαβατήρια και τους δίνεις τον κωδικό επιβεβαίωσης και στο τυπώνουν εκείνη την ώρα, όπως τους δίνεις στις βαλίτσες. Στις βαλίτσες καλύτερο είναι να μην έχει κανείς λάδια και τέτοια πράγματα, όχι ότι δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά θα πρέπει να έχουν πολύ ειδική προσοχή, δηλαδή να είναι σε ξύλινα κουτιά με περιτυλίγματα κτλ. Γιατί αν γίνει κάτι και χυθεί το λάδι, καταστρέφει τις βαλίτσες άλλων και μετά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο θα αναγκαστείς εσύ να το πληρώσεις, δεν σε καλύπτει η ασφαλιστική. Οπότε γενικά δεν θες ούτε λάδια, ούτε μέλια, ούτε οτιδήποτε τύπου φαγητού αν γίνεται. Αν υπάρχει πραγματική ανάγκη να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να ρωτήσεις πιο πριν και να ξέρεις πώς πρέπει να το κάνεις. Και κυρίως να θυμόμαστε ότι αν κουβαλάμε στην παλίτσα μας κάποια φαγητά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε κάποιον τυχαίο έλεγχο να μας ανοίξουν την παλίτσα, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που κουβαλάμε. Έχει τύχει σε μένα 1-2 φορές τουλάχιστον. Οπότε δεν είναι κάτι ευχάριστο. Το βλέπεις ότι στην έχουμε ανοίξει την παλίτσα. Είναι κάτι το οποίο ιδανικά θα ήθελες. Ακριβώς. Και εντάξει, αν έχεις πολλή εμπειρία, αλλά την πρώτη φορά δεν ξέρεις, καλύτερα όσο είναι εδώ πιο απλό. Και επειδή είναι μακρύ το ταξίδι, καλύτερο είναι να είναι κανείς 2-2,5 ώρες πιο πριν στο αεροδρόμιο, ακόμα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είναι σχετικά μικρό και efficient, γιατί αλλιώς, ξέρεις, διατρέχεις μία κίνηση ή κάποιο άλλο λόγο να καθυστερήσεις και δεν θες να έχεις άγχος πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Οπότε 2,5 ώρες πιο πριν στο αεροδρόμιο, τους δίνεις τις βαλίτσες, σου δίνουν τα χαρτιά, πηγαίνεις, περνάς έναν τυπικό έλεγχο διαβατηρίων και μετά περνάς συνήθως στο security, όπου συνήθως πρέπει να βγάζεις τα παπούτσια, αλλά περνάνε οι τσάντες, οι χειραποσκευές. Εκεί το πιθανότερο είναι ότι κατά λάθος θα έχεις ξεχάσει ένα νερό μέσα, οπότε θα σου πούνε να βγάλει το μπουκάλι το νερό. Γενικά όμως καλύτερα μην. Εγώ προσπαθώ να μην ξεχνάω μπουκαλάκια και οτιδήποτε. Απλά αδειάζω τα πάντα, έχω τα λάπτοπ μαζί. Το λάπτοπ θέλω να δουν να το ανοίξεις ότι είναι πράγματι λάπτοπ. Και σε ελέγχουν λίγο αν χτυπήσει το μηχάνημα, το μηχάνημα μπορεί να χτυπήσει για τελείως στατιστικούς λόγους, δηλαδή, αλλά αν έχεις μια ζώνη, ας πούμε, και να βρεις το μηχάνημα, επίσης θα χτυπήσει, οπότε βγάλε και τη ζώνη. Οπότε τότε σε ελέγχει κάποιος, ο οποίος είναι του ιδίου φύλου, και σου λέει, OK, και περνάς παραπέρα. Οι έλεγχοι είναι οι τυπικοί έλεγχοι που περνάς όταν πας σε κάποιον προορισμό εντός Ελλάδος, δεν υπάρχει καμία διαφορά, είτε εντός Ευρώπης, οπότε δεν υπάρχει κανένα τίποτα καινούργιο στη διαδικασία. Αν το έχεις κάνει μία φορά, το ξέρεις πώς γίνεται, λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να πάει κάποιο σε ένα μεγάλο ταξίδι τραπεζικό όπως στη Νέα Υόρκη. Τέλεια.
Υπάρχουν επίσης κάποιες φορές εκεί που τους δίνει τις βαλίτσες, υπάρχει περίπτωση να αρχίσει να ρωτάει κάποιος να δει τα χαρτιά σου, γιατί η ΕΣΤΑ, για παράδειγμα, αν είναι σωστή ή οτιδήποτε, θα είναι κάποιος υπάλληλος είτε της αεροπορικής εταιρείας είτε του αεροδρομίου. Αυτός είναι ένας πολύ ελαφρύς έλεγχος που κάνουν απλά και μόνο τυπικά. Σε γενικές γραμμές μπορεί να χρειαστεί να δείξει το διαβατήριο 2-3 φορές σε διάφορους ανθρώπους πριν μπεις μέσα στο αεροπλάνο. Και στο χώρο αναμονής πηγαίνεις πριν το αεροπλάνο, ίσως είναι καλό μέρος να πάρεις ένα μπουκάλι νερό, γιατί πάντα βοηθάει, και ειδικά σε ένα μεγάλο ταξίδι θα διψάσεις. Και μετά μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο, κάθεσαι, βρίσκεις τη θέση, και σιγά σιγά υπάρχει απογείωση. Τα 2 πρώτα λεπτά της πτήσης είναι που ανεβαίνει το αεροπλάνο και πηγαίνει ανάμεσα στα σύννεφα, οπότε αν υπάρξουν αναταράξεις εκείνη τη στιγμή είναι απόλυτα φυσιολογικό, ειδικά αν είναι βροχερός ο καιρός. Αλλά μετά τα 2 πρώτα λεπτά είναι όλο, έχει ανέβει σε αρκετό ύψος και είναι πάρα πολύ ήσυχο το αεροπλάνο στις γενικές γραμμές. Επίσης, πολύ σημαντικό πριν απογειωθεί το αεροπλάνο είναι κάποιος να κοιτάξει προσεκτικά την παρουσίαση που έχουν για τους κανόνες ασφαλείας του αεροπλάνου σε οποιοδήποτε περίπτωση. Και πάντα, ακόμα και οι συχνοί επιβάτες, καλό είναι να το κοιτάμε ξανά και ξανά. Είναι κάτι χρήσιμο, αφορά τη ζωή μας. Και σε γενικές γραμμές σου ζητάνε να κλειδώνεις τη ζώνη, το οποίο είναι προφανές. Αυτό και το να απενεργοποιείς τις συσκευές. Απενεργοποιείς τις συσκευές, το οποίο είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν ξέρεις ποιες συσκευές έχεις και ποιες δεν έχεις. Και μετά υπάρχει το aeroplane mode, ας πούμε, σε πολλά κινητά, οπότε σου λέει να το βάλεις σε αυτό το mode για να το χρησιμοποιήσεις. Και το ενδιαφέρον με αυτό το ταξίδι είναι ότι θα παρατηρήσει κανείς ότι καθώς πηγαίνει από την Ελλάδα προς την Αμερική είναι 11 ώρες, όταν γυρνάει είναι 9. Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά και αυτό είναι γιατί ο αέρας πηγαίνει κόντρα καθώς πηγαίνεις προς την Αμερική. Φυσικά δεν το νιώθεις, αλλά παίρνει πιο πολύ χρόνο, δηλαδή το αεροπλάνο πηγαίνει πιο αργά. Είναι ο αέρας ή είναι η περιστροφή της γης. Γιατί είχα την εντύπωση ότι είναι η περιστροφή της γης. Όταν πηγαίνεις, ουσιαστικά είναι σαν να κυνηγάς στην Αμερική. Όταν έρχεται σε σένα η Αθήνα. Ναι, είναι, βασικά είναι σε κάποιο βαθμό είναι συνδεδεμένα, αλλά με τον αντίθετο τρόπο. Επειδή η γη περιστρέφεται προς την κατεύθυνση της Αθήνας, γι' αυτό το λόγο και ο αέρας πάει, έχει μια φορά προς την κατεύθυνση της Αθήνας. Το οποίο σημαίνει ότι όταν πας εσύ από την Αθήνα προς την Αμερική, ο αέρας σας πρόκειται προς τα πίσω. Οπότε πραγματικά έρχεται η Αμερική πιο κοντά σε σένα, αλλά ταυτόχρονα ο αέρας του κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά να πας προς την Αμερική. Ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση πράγματι απομακρύνεται η Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα σας πρόκειται ο αέρας. Αεροδυναμική, τι να κάνουμε. Οπότε 11 ώρες είναι αρκετά πολλές και είναι ένα ερώτημα τι κάνεις και πώς το διαχειρίζεσαι. Γιατί ταυτόχρονα θες να ξέρεις τι ώρα θα φτάσεις. Για παράδειγμα, να μην φτάσεις κατακουρασμένος στις 12 η ώρα το πρωί, αλλά δεν θες να φτάσεις και πολύ ξεκούραστος, ας πούμε, στις 12 η ώρα το βράδυ, γιατί μετά θα μπορείς να κοιμηθείς. Το οποίο βέβαια είναι jet lag, δεν θα το αποφύγεις σε πολλές περιπτώσεις, αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Ένας φίλος μου έλεγε χθες ότι του αρέσουν περισσότερο τα μεγάλα ταξίδια γιατί μπορεί να δει πολλές ταινίες. Είσαι ένα τέτοιο. Επειδή υπάρχει σύστημα μέσα, μπορείς να δεις τρεις ταινίες τουλάχιστον, αν θες τη μία μετά την άλλη, και πράγματι έχουν και τελευταίες ταινίες, κάτι το οποίο θα το περίμενε κανείς. Συνήθως, όταν βγαίνεις από ένα αεροπλάνο, από ένα ταξίδι τέτοιο, βγαίνεις γεμάτος φάι και έχοντας δει 2-3 ταινίες σίγουρα. Δηλαδή, τρως και βλέπεις ταινίες. Και κοιμάσαι. Και κοιμάσαι. Ναι, ναι. Αυτά τα μαξιλαράκια, εγώ έχω ένα τέτοιο και βοηθάει λίγο, μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και κάπως θα το βρεις με τις κουβέρτες, μπορεί να είναι λίγο άβολα. Ναι. Γενικά, σου δίνουν συνήθως και κουβέρτες, σου δίνουν παντοφλάκια, αν θες να βγάλεις τα παπούτσια σου, σου δίνουν οδοντόβρυσες, οδοντόκρεμες, μάσκα, νυχτός, για να μην, ενοχλείς από το φως και να μπορείς να κινηθείς. Και computer, αν έχεις, προφανώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κατά την πτήση, αλλά πρέπει να φροντίσεις αυτό πάντα, πάντα την παθαίνω εκεί, να είναι καλά φορτισμένα όλα.
Γιατί μπορεί να δουλεύει ή να μην δουλεύει ο φορτιστής που έχουν εκεί, δηλαδή η μπρίζα που έχουν. Οπότε αν είναι καλά φορτισμένα, καλό αυτό. Μουσική, βιβλία, σε γενικές γραμμές ένα ταξίδι όπως θα ήταν με το κτέλ σε κάποιο βαθμό. Με ή τη με το μόνη. πλοίο σε κάποιο νησί των Κυκλάδων. Ακριβώς. Αλλά η μόνη διαφορά θα έλεγα είναι ότι κουνάει πολύ λιγότερο από το πλοίο. Το οποίο είναι ένα θέμα όμως, γιατί με την παραμικρή, ξέρω εγώ, ανατάραξη όταν είσαι στα σύννεφα, ξέρω εγώ, τρομάζεις. Ενώ είναι απόλυτα φυσιολογικό, ας πούμε, όταν είναι εκεί πάνω, σε κάποια, για μικρό χρονικό διάστημα, ας πούμε 5-10 λεπτά, να υπάρχει σε κάποια ανατάραξη. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, δηλαδή οι πιλότοι το θεωρούν περισσότερο inconvenience, ότι, σαν να λέμε ότι το σάντουιτς είναι ακρίο, τέτοιου τύπου πράγματος. Αν υπάρχουν αναταράξεις, παρά κάτι το οποίο ούτε καν προσπαθούν να αποφύγουν. Απλά είναι τελείως τυπικό. Προσωπικά πιστεύω ότι το αεροπλάνο κουνάει λιγότερο από το μετρό της Αθήνας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχεί κάποιον και αυτό το σκέφτηκα σε ένα ταξίδι μου με τρένο που συνειδητοποίησα ότι ξέρεις, αυτή τη στιγμή το τρένο κουνάει πολύ περισσότερο από ότι το αεροπλάνο που με πήγε να πάρω το τρένο μετά. Φοβερό. Αλήθεια, αλήθεια. Και κάπως έτσι νομίζω ότι φτάνεις κοντά στην Αμερική. Θα βλέπεις τις τεράστιες πόλεις με τα φώτα από κάτω, αν είσαι στο παράθυρο. Αλλά επίσης έχουν και κάμερες απ' έξω, οπότε μπορείς να έχει πλάκα όταν φτάνεις κοντά, να ενεργοποιείς και να βλέπεις το view, ξέρω εγώ, από μπροστά ή από κάτω. Και βλέπεις ξαφνικά άπειρα λαμπάκια και είναι πάρα πολύ όμορφο. Λίγο πριν από αυτό, έχουν δώσει συνήθως ένα μπλε καρτάκι, στο οποίο γράφεις το όνομά σου και όλα τα σχετικά και ότι ξέρω εγώ δεν έχεις φέρει τρόφιμα και κάτι τέτοιο, οπότε δεν θυμάμαι όλα ναι ή όλα όχι, αλλά βασικά εκεί απαντάς όλα ναι ή όλα όχι. Πολύ τυπικό χαρτάκι και τους το δίνεις όταν με το καλό προσγειωθείς. Το οποίο το κρατάς γιατί θα σου χρειαστεί. Ναι. Δεν θυμάμαι αν το δείχνεις στα διαβατήρια αυτό. Νομίζω ότι το δείχνεις όταν βγαίνεις από το αεροδρόμιο. Δεν είμαι κάτι σίγουρος. Έχω την αίσθηση ότι το δίνεις. Δεν θυμάμαι. Είναι την αλήθεια. Ή στα διαβατήρια ή όταν βγαίνεις από το αεροπλάνο. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο στα διαβατήρια. Ναι. Όταν σου ελέγχει το διαβατήριο. Όχι, μη σου λέει. Okay. Λεπτομέρεια, δεν ασήμαντο. Απλά έχει το μαζί σου και όταν χρειαστεί να το δείξει, θα το καταλάβει, θα στο ζητήσουν. Βασικά το κρατάνε αυτό, δεν έχει τύχει ποτέ. Ναι. Πολύ λεπτομέρεια. Τέλεια. Και επίσης τη φόρμα πρέπει να τη συμπληρώσει με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με κεφαλαία όλα. Οπότε, αν κάνει κάποιο λάθο, απλά ζητά από την αεροσυνοδό να σου δώσει ένα νέο χαρτί, το συμπληρώνει σωστά και είσαι OK. Άψογα. Και κάπως έτσι περνάει η ώρα και έρχεται η ώρα της προσγείωσης, η οποία είναι μια σχετικά αστεία διαδικασία, γιατί από εκεί που τρέχεις με 500 χιλιόμετρα την ώρα πρέπει να σταματήσεις πλήρως. Οπότε βασικά εκεί επίσης μπορεί να πάρει κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, γιατί προσπαθούν να συντονιστούν με τον πύργο ελέγχου, οπότε θα δεις μερικές φορές να κάνουν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο μέχρι να έρθει η ώρα τους να κατέβουν. Και εξαρτάται από το πόση κίνηση υπάρχει. Οπότε μπορεί να είναι 5 λεπτά, μπορεί να είναι 10 λεπτά. Και απλά κατεβαίνει το αεροπλάνο, κάνει ένα ντουπ. Και αυτό το ντουπ είναι πολύ καλό. Σημαίνει ακριβώς ότι ενεργοποιεί τα συστήματα έτσι ώστε αυτόματα να πεταχτούν τα φτερά και να αρχίσει να φρενάρει. Και μέσα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει. Και είναι μια πολύ ωραία αίσθηση έτσι, που φρενάρει το αεροπλάνο. Και μετά είναι πλέον ένα κανονικό όχημα της γης και πράγματι από τη στιγμή που θα προσγειωθείς μπορεί να πάρει και 5 ή 10 λεπτά μέχρι να βρεθεί στο σημείο που θα σταματήσει κοντά στις σκάλες. Αν φυσάει κατά τη διάρκεια της προσγείωσης μπορεί να νιώσεις κάπως το αεροπλάνο ας πούμε να πηγαίνει λίγο αριστερά και λίγο δεξιά από πριν. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν υπάρχει, δεν αποτελεί λόγος ανησυχίας. Σε κάθε περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώνεται και όλα τα χαρά. Σωστά. Και ό,τι βίντεο έχεις δει στο ίντερνετ είναι απλά ότι χειρότερο έχει υπάρξει στον κόσμο. Δεν συμβαίνουν τυπικά τέτοια πράγματα. Και κάπως έτσι βγαίνεις από το αεροπλάνο. Μπορεί να πάρει και 20 λεπτά ή και μισή ώρα μέχρι να βγουν όλοι.
ειδικά αν είσαι πίσω. Πρέπει να σπρώξεις, να πάρεις τα πράγματά σου, βγαίνεις έξω και πηγαίνεις πλέον, υπάρχει ο δρόμος και ας πούμε υπάρχουν τουαλέτες στο δρόμο πριν τα διαβατήρια, πηγαίνεις στα διαβατήρια, υπάρχει μια ουρά και πέρα πρέπει να έχεις τα χαρτιά ας πούμε, διαβατήριο και έστα ή οτιδήποτε άλλο και ίσως την πρώτη φορά χρειάζεται λίγο παραπάνω, θα τους δώσεις δαχτυλικά αποτυπώματα, θα πάρουν και κάποια φωτογραφία και μπορεί να σε ρωτήσουν ποιον επισκέπτεσαι ή κάτι τέτοιο. Σχετικά τυπική εύκολη διαδικασία. Συνήθως, αν είστε ζευγάρι, ουσιαστικά πάτε μαζί στο checkpoint του ελέγχου. Οπότε σας ρωτάει από κοινού πολυπάθματα. Συνήθως ο ένας είναι που απαντάει και αφήνει και τους δύο να περάσουν. Στα διαβατήρια υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι για τους Αμερικάνους με τα Αμερικάνικα διαβατήρια και η άλλη είναι για όλους τους υπόλοιπους. Συνήθως όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ περισσότεροι. Οπότε ναι, βασικά πηγαίνεις εκεί που είναι ο πόλης ο κόσμος. Και κυρίως επειδή θα βρεθείς σε μία πτήση απευθείας πιθανότατα από Αθήνα προς Νέα Υόρκη, θα βρεθείς μεταξύ πολλών οι οποίοι έχουν έρθει από την Ανατολή, γιατί ουσιαστικά τουλάχιστον η Emirates έρχεται από το Dubai, άρα θα είσαι μαζί με ανθρώπους οι οποίοι περισσότερο ανατολική λάη, θα έλεγα. Σωστά. Και μετά περνάς διαβατήρια, πηγαίνεις προς τις βαλίτσες, όπου πάλι μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις κανένα 20 λεπτό μέχρι να αρχίσουν να γυρίζουν. Βρίσκεις τη βαλίτσα σου και μετά υπάρχει άλλος ένας έλεγχος, θα βγαίνεις από το αεροδρόμιο, που το πιθανότερο είναι ότι δεν θα στα ελέγξω, αλλά ίσως να περνάνε τις βαλίτσες από X-ray. Αλλά αυτό είναι δειγματοληπτικό. Και έτσι βγαίνεις από το αεροδρόμιο και μετά καταλαβαίνεις ότι είσαι στην Αμερική. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό κάποιες από τις κάρτες, τις οποίες νομίζω ότι δουλεύαν, να μην δουλεύουν πια. Το τηλέφωνο σου μπορεί να δουλεύει, μπορεί να μην δουλεύει. Οπότε πρέπει να έχεις ένα plan A και ένα plan B και ένα plan C και να το έχεις σκεφτεί. Μεγάλη διαφορά θα κάνει αν έχεις αποφασίσει να πάρεις ταξί ή όχι, αν κάποιος σε περιμένει. Αν κάποιος σε περιμένει να πάρεις ταξί, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Απλά πρέπει να έχεις τα ανάλογα δολάρια. Πόσα δολάρια πρέπει να έχει κάνεις μαζί του. Δεν ξέρω, θα έλεγα τουλάχιστον 150 με 200 δολάρια για να μπορεί να πει κάποιος ότι και αν κάτι συμβεί θα καταφέρω να φτάσω στη Νέα Υόρκη, γιατί το αεροδρόμιο είναι σε κάποια απόσταση από τη Νέα Υόρκη. Οπότε αν χρειαστεί ταξί πρέπει να το πληρώσεις. Και επίσης σημαντικό είναι ότι το ταξί στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική δεν είναι σαν το ταξί στην Ελλάδα, είναι οι τιμές διαφορετικές. Και μια διαδρομή που θα μπορεί να σου παίρνει 30-40 ευρώ στην Ελλάδα, στην Αμερική μπορεί να κοστίσει μέχρι και 80-90 δολάρια, μέχρι και 100, αναλόγως που πας. Όπως είπε και ο Δημήτρης, καλό είναι να έχεις εναλλακτικές από πριν, δηλαδή να έχεις, να έχεις θεωρήσει ότι από τη στιγμή που θα βγεις από το αεροπλάνο μέχρι τη στιγμή που θα πάρεις το μέσο μεταφορά σου, μπορεί να περάσουν μέχρι και 2 ώρες, ότι μπορεί να μην έχει σύνδεση στο ίντερνετ ή να μην έχει εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ, οπότε αυτό να σε εμποδίσει από να δεις κάποιες πληροφορίες για κάποιο τρένο που θα πρέπει να πάρεις. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα έχεις προβλέψει από πριν και να έχεις φτιάξει διάφορα σενάρια για το τι μπορεί να... Ναι, ίσως είναι εναλλακτικές σου ανάλογα με τις ώρες. Χαρτί, με πώς να πάρεις. Δηλαδή, αν χάσεις το τρένο Α, τότε θα πάρεις το τρένο Β, την τάδε ώρα και ούτω καθεξής. Είναι κάτι που να κάνεις από πριν. Ναι, και καλύτερα τυπωμένο να μην, ξέρεις, να μην είναι και μου τέλειωσε η μπαταρία. Οπότε, ναι, και ίντερνετ και τηλέφωνο, αν έχεις από πριν, ξέρεις ότι το roaming θα δουλέψει καλώς. Αλλιώς, θα πρέπει να ρωτήσεις αν υπάρχει free wifi κάπου να συνδεθείς, αν χρειάζεται. Το roaming μου δεν λειτουργούσε. Ήξερα ποιο τρένο θα πάρω. Επίσης σημαντικό είναι ότι όταν βγαίνεις από το... όταν βγαίνεις το αεροπλάνο σου αφήνει σε κάποια terminals. Από τα terminals, για να πας στο κεντρικό αεροδρόμιο, πρέπει να πάρεις ένα τρένο που ονομάζεται, νομίζω, Air Train. Τουλάχιστον στο αεροδρόμιο του Newark, που είναι... που πετάει η Emirates. Οπότε θα πρέπει να πας από το terminal στο κεντρικό αεροδρόμιο και από το κεντρικό αεροδρόμιο να πάρεις το τρένο που σε πάει μετά
στο κέντρο της μιας ιότητας. Σωστά. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση, σε όποιο αεροδρόμιο και αν προσγειώνεσαι, να βλέπεις πώς ακριβώς λειτουργεί το αεροδρόμιο, ποιες είναι οι μετακινήσεις σου, ποιες ώρες, και να τα βάζεις όλα αυτά μέσα με σύμπλην 20 λεπτά καθυστέρηση του κάθε μήνα. Σωστά. Ναι, θέλει μια σκέψη και προετοιμασία. Και όποιος φίλος έχεις στην Νέα Υόρκη θα μπορέσει να βοηθήσει με πιο πολλά στοιχεία. Και βέβαια, Νέα Υόρκη, ενδιαφέρον πολύ όλα μεγάλα κτίρια, διαφορετικός τρόπος ζωής, αλλά τις πρώτες μέρες ένα πράγμα θα υπάρχει, jet lag, το οποίο είναι η κατάσταση όταν δεν έχεις κοιμηθεί, το βιολογικό σου ρολόι βρίσκεται σε διαφορετικό χρόνο, ας το πούμε έτσι, από τη χώρα που βρίσκεσαι. Και πράγματι μπορεί να νιώθεις πολύ κουρασμένος ή να νιώθεις ότι θες να κοιμηθείς πολύ νωρίς ή κάποιες φορές να είναι βράδυ και εσύ να νιώθεις ότι έχεις πάρα πολύ ενέργεια, γιατί το βιολογικό ρολόι είναι σε ελληνικό χρόνο. Τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτό, θα έλεγα υπομονή, όπως επίσης και να προσπαθήσει να ίσως να πιει έναν καφέ παραπάνω κάποιες ώρες, δηλαδή σιγά σιγά να προσπαθήσει να φέρει το χρόνο περισσότερο στη χώρα που βρίσκεται. Αλλά μπορεί να πάρει 2-3 μέρες. Κυρίως εγώ θα πρότεινα ίσως όταν κάποιος ταξιδεύει προς την Αμερική να προσπαθήσει να μείνει ξύπνος. Γιατί ουσιαστικά φεύγει το απόγευμα και φτάνει το βράδυ της ίδιας ημέρας. Αλλά ουσιαστικά στο δικό του ρολόι είναι ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Άρα, αν καταφέρεις και μείνεις ξύπνος, θα είσαι αρκετά κουρασμένος ώστε να πας και να κοιμηθείς και να είναι σαν να έχεις κάνει ένα ξενύχτη Σαββάτο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλό. Οπότε, και στο γυρισμό, θα πρότεινα κάποιος ουσιαστικά να κοιμηθεί, γιατί φεύγεις το βράδυ, βέβαια, ανάλογα με την πτήση σου, μιλάω ίσως περισσότερο για τις πτήσεις της Emirates, στο γυρισμό, να είναι κάποιος, να κοιμηθείς την πτήση, γιατί φεύγει βράδυ, και έρχεται στην Αθήνα μεσημέρι με απόγευμα. Άρα ουσιαστικά θα είναι ξεκούραστος και θα μπορεί να αντέξει όλη τη μέρα μέχρι το βραδάκι που θα κοιμηθεί. Τέλεια. Καλά να περάσετε. Και επιστροφή επίσης. Η επιστροφή είναι ενδιαφέρουσα γιατί το security στην επιστροφή είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο χρονοβόρο λόγω της αμερικάνικης, του αμερικάνικου efficiency. Κοινώς έχουν 2 άτομα για όλο το αεροδρόμιο. Οπότε πρέπει να πας πολύ νωρίτερα, δηλαδή και 3 ώρες νωρίτερα και βάλε για να είσαι ασφαλής. Το ελληνικό αεροδρόμιο είναι ένας παράδεισος σε σχέση με το αμερικάνικο όταν φεύγεις από την Αμερική. Πραγματικά. Και πάλι έχει χώρους κανείς για να φάει πιο μετά και να πιει νερό. Η πτήση της επιστροφής είναι επίσης ίδιο πράγμα. Ταινίες, ύπνος. Και φτάνεις σε Ελλάδα, πάλι θα ζητήσει κανείς διαβατήρια. Σε χαιρετάει ο Έλληνας αστυνόμος, παίρνεις τις βαλίτσες και πίσω στην Αθήνα. Και αυτό είναι όλο, ταξίδι στην Αμερική και πίσω. Ελπίζω να σας φανεί αυτό το βίντεο χρήσιμο και καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι και από εμένα.